Δείτε τι γράφουν οι New York Times. Δείτε τι γράφουν όλες οι διεθνείς εφημερίδες. Ένας εξοφυλαρούχας, ένας εξοφυλαρούχας τώρα αρθρογράφος. Είναι η θέση των New York Times. Ο εξοφυλαρούχας τώρα ακροαριστερός αρθρογράφος. Τον κάνετε στις New York Times. Με τον κάθε παγκίτη δημοσιογράφο τώρα. Μας τον κάνουν θέση τώρα. Περιμένετε, προσπάθησαν να προσδώσουν κοσμοϊστορικές πολιτικές διαστάσεις σε ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους New York Times. Το κάνουν για ένα άρθρο γνώμης, freelance reporter, που δεν ανήκει καν στο επιτελείο της εφημερίδας. Πρόκειται για ένα άρθρο φιλοξενούμενου συντάκτη, που δεν εκφράζει καν τις επίσημες απόψεις της εφημερίδας. Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου, δεν είναι ολόκληρη της εφημερίδας. Έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα εναντίον της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις εντός της χώρας μας καθορίζονται από άρθρα τα οποία φιλοξενούνται ως guest στο New York Times. Χθες, ας πούμε, έγραφε για πρωτοσέλιδα στο New York Times. Ναι, πάντως έγραψε ένας άνθρωπος ένα αρθράκι. Όμως. Και οι δύο παραιτήσεις δεν ήταν του κ. Τσίπρα, ήταν... Δεν είναι καν δημοσιογράφος, δηλαδή. Ήταν... Δεν είναι καν δημοσιογράφος, δηλαδή. Βγάζει ανακοίνωση υιοθετώντας ένα δημοσίευμα ενός περιοδικού, το οποίο δεν θα πω τίποτα, απλά δεν είναι και New York Times, δεν διακρίνεται ακριβώς για την φερεγκιότητά του και την δημοσιογραφική του αντικειμενικότητα.